σε μια καινοτόμο χειρουργική επέμβαση σε μωρό που ακόμα βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας του, προχώρησαν οι γιατροί του Ηνωμένου Βασιλείου. Το μωρό έπασχε από δυσχυδή ράχη και η μητέρα του, Σέρι Σάρπ, που κάποτε της είχαν πει ότι δεν θα μπορούσε να αποκτήσει μωρό, τώρα κρατά ευτυχισμένη τον μπέμπι της. Μου είχαν πει ότι δεν θα μπορούσα να αποκτήσω παιδί, ωστόσο έμεινε έγκυος στο Τζάκσον. Ήταν από την αρχή μια εγκυμοσύνη υψηλής επικινδυνότητας. Η δυσχυδής ράχη είναι ένας τύπος ελαττωματικού νευρικού σωλήνα. Ο νοτιός μυελός δεν αναπτύσσεται σωστά στη μήτρα και τα νεύρα εκτίθενται στο αμνιακό υγρό, οδηγώντας σε προβλήματα με το έντερο, την ουροδοχοκίστη και τα πόδια. Η προσέγγιση που χρησιμοποιούμε είναι ελάχιστα επεμβατική. Χρησιμοποιούμε τρεις πολύ μικρούς πλαστικούς σωλήνες που εισέρχονται στη μήτρα χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε τομή. Πολλοί από τους γονείς, στους οποίους δίνεται μια διάγνωση για δυσχυδής ράχη, για το μωρό τους, επιλέγουν τερματισμό της εγκυμοσύνης ή υποβάλλονται σε εγχείρηση ανοιχτής μήτρας. Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί θεραπεία για την δυσχυδή ράχη, αλλά βελτιώνει σίγουρα τη μελλοντική ζωή των μωρών που γεννιούνται με την πάθηση, αποτρέποντας τη δημιουργία μεγαλύτερων βλαβών όταν ακόμα το μωρό βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του.